Πώς γίνεται και ομορφαίνεις όμως με τα χρόνια? Α, ναι, κάθε γκόνη που αποκτάω κατεβαίνω ένα χρόνο. Τίποτα, δεν ομορφαίνω. Απλώς, ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις μια ισορροπία. Ξέρεις, είναι ωραίο πράγμα να είσαι νέος, αλλά έχεις όλες τις ανασφάλειες. Τους φόβους, τα κόμπλεξ, τα αυτά. Όχι, είμαι πολύ ψηλή. Όχι, δεν με χορεύει κανείς. Με το που γίνεσαι γιαγιά, λες, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι 18 ετών, αλλά είσαι πια ο εαυτός. Ποια είναι μια πολύτιμη συμβουλή που σου έδωσε ο πατέρας σου? Είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, όπως όλος ο κόσμος ξέρει. Η μαμά μου έλεγε ότι έπρεπε να τον κόψεις κομματάκια και τον μοιράσεις. Θα σπάσεις την αγορά του Valium, δεν χρειάζεται μετά να έχεις τίποτα άλλο. Και ξέρει, ο πατέρας μου σου λέει ότι για έναν πολιτικό το παν είναι ο κόσμος. Μην νομίζεις ποτέ ότι αν έχεις στηρίγματα, είτε οικονομικά αυτό, είτε εκδοτικά, είτε οτιδήποτε άλλο, θα κάνεις τίποτα. Σαν γυναίκα βίωσες τώρα, έχεις νιώσει ρατσισμό? Τρομερό. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος μισογενισμός. Από τον παλιό παππού, θυμάμαι, στη Βρετανία, ο οποίος μια φορά μου είχε πει «Εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω». Τέλος. Μέχρι την προσπάθεια μείωσης, α, ωραία τα σκουλαρίκια σου σήμερα, ξέρεις, για να αποφύγουν την κουβέντα. Και κυρίως επειδή τώρα δεν είναι πολιτικός ορθό να λες κάποιον τη γυναίκα και δεν σου κάνω, αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα μειωτικά, από εδώ, από εκεί, αυτό. Δηλαδή δεν ρωτάνε τι είπες, ρε παιδί μου. Είπε μια βλακεία, μάλιστα. Τη χτυπάω γιατί είπε μια βλακεία. Είπε κάτι έξυπνο, okay. Είπε κάτι έξυπνο. Όχι. Το είπε διότι έτσι, διότι φορούσε ένα μπεσακάκι που δεν της πήγαινε, που είναι ψηλή, που είναι άχαρη. Άχαρη παρεμπιπτόντως, είναι γνωστό ότι ψηλές δεν μπορούν να έχουν πολύ χάρη. Μ' είχαν διώξει από τον παλέτο γι' αυτό. Επειδή είσαι πάντα σε δημόσια εικόνα, αυτό σου έχει στερήσει χαρές ή στην προσωπική σου ζωή πράγματα που δεν έχεις κάνει? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να είσαι συνεχώς στο μάτι του κυκλώνα. Είναι και σαφώς είναι επιβαρυντικό. Όταν πρωτογνώρισα τον Ισίδωρο, πηγαίναμε σε κάπου στην άκρη της Βούλας, όπου υπήρχε ένα ταβερνάκι να μην μας δει κανείς. Ή απάνω στον Ημιτό, αυτόν τον έρημο Ημιτό, ας πούμε, ξέρω πόσα φώτα έχουν ανάψει και τι ώρα ανάβουν στον Ημιτό, διότι εκεί που ήταν σταματημένο το αυτοκίνητο άναβε ένα φως από πάνω, δηλαδή έπρεπε να κρυφτείς. Αλλά προσπαθώ, ξέρεις, να μην αλλάζω. Βεβαίως είμαι υποχρεωμένη να έχω ένα σακάκι, αλλιώς προσβάλλεις και το συνομιλητή σου και το περιβάλλον στο οποίο πας. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν είμαι στην ιδιωτική μου ζωή, είμαι κανονικά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Πολλές γυναίκες με ρωτάνε πόσα δυνάτησε τώρα, μπορείς να μου πεις τα μυστικά, γυμνάζεσαι? Κάνω γυμναστική κάθε πρωί και προσπαθώ, ρε παιδί μου, η μάχη των κοιλών. Τώρα τι θες, δεν υπάρχει. Τη γνωστή φυσαρμόνικα, παχαίνεις, αδυνατίζεις, λες ζήτω, ανοίγεις ρούχα, στενεύεις ρούχα. Όταν τα στενεύεις είσαι ευτυχής, όταν τα φαρδένεις είσαι δυστυχής. Τα γνωστά. Ποιες γυναίκες θα